οποίο λέει ο κύριος Κορωνάκης, δεν λέει, είναι το εξής. Ότι η ΚΑΔ είναι παλιή. Ότι η ΚΑΔ είναι του 2002 και του 2004. Και μία ποσότητα κάδων η οποία αγοράστηκε την προηγούμενη θητεία ήταν αποτυχημένη η επιλογή η οποία έγινε. Τι αποτυχία έγινε. Μπορεί να έχει ένας κάδος? Να μην έχει υποδομοχλό και να είναι πλαστικός σε μία πόλη, ναι, η οποία έχει, με ένα πρόχειρο υπολογισμό λέει θα τον πλένετε μία φορά το χρόνο τον κάδο. Μία φορά το χρόνο. Είναι, είναι απελπιστικό το νόμο. Εγώ δεν το κρύβω αυτό. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κορωνάκης. Εγώ δεν το κρύβω αυτό. Ένα λεπτό κύριε Κορωνάκη. Για να απαντήσετε και σε αυτό. Επειδή είπατε ότι έχει μειωθεί πράγματι το προσωπικό και είναι ένα ζήτημα πώς έχει μειωθεί. Από τους 2.000 σήμερα υπαλλήλους της καθαριότητας, 650 είναι συμβασιούχοι. Αν όταν τελειώσει η σύμβασή τους φύγουν αυτοί. Πείτε μας πώς θα μαζέψουν τα σκουπίδια. Πείτε μας τι θα κάνετε με αυτό το θέμα. Καταρχήν. Για να μιλήσουμε στα σοβαρά, ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσετε κι εσείς. Να μιλήσουμε στα σοβαρά, ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσετε κι εσείς, αν γίνετε δήμαρχοι. Γι' αυτό κάνω μια ερώτηση. Είναι συμβασιούχοι, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο μάλιστα. Είναι συμβασιούχοι από το 2002 και από το 2004. Μάλιστα. Εντάξει. Και είναι και το νεαρότερο. Πείτε μας. Θα απαντήσω. Είναι και το νεαρότερο κομμάτι των εργαζομένων της καθαριότητας. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι. Οι υπαλλήλοι που δικαιώνονται από τα δικαστήρια, πάτε και τους κάνετε εφέσεις για να τους διώξετε. Πείτε μας λοιπόν, αν φύγουν οι 650 συμβασιούχοι, πώς θα δουλέψει η καθαριότητα την επόμενη μέρα. Αυτό θα το αντιμετωπίσετε και εσείς όταν θα γίνει, αν γίνει δήμαρχος του Σεγαλαρίδης. Λοιπόν, stop. Αν κάνετε εφέσεις εναντίον δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους συμβασιούχους. Απαντήστε σύντομα γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο. Να παλεύετε και πολύ. Από την αρχή που αναλάβαμε τη θητεία μας, με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ταχτήκαμε στον πλευρό των συμβασιούχων, των υπηρεσιών εχμής. Πήρατε πολλές ομόφωνες αποφάσεις. Των υπηρεσιών εχμής. Καθαριότητας, καθαριότητας και πρασίνης. Πήρατε πολλές αποφάσεις. Δεν κάνατε τίποτα για να το λάθος ήταν αυτό που κάνανε. Αυτό ήταν το λάθος. Ας πούμε ότι κερδίζει ο Σακελαρίδης. Και μπαίνει εσύ, κύριε Κορωνάκη, και πριν φύγει ο Καμίνης που είναι τώρα, προσλαμβάνει 2.000 άτομα έτσι από το παδάκι και του σκόνει μέσα. Δεν εσύ τι θα κάνει μετά από αυτό. Θα πει καλύπτουνε. Τώρα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εγώ λέω. Λέω. Παράνομα ήταν και τούτο είναι παράνομο. Δεν γίνεται τώρα. Πάει. Και αυτέ πάγιε ήταν. Τίποτα. Αέρα πατέρα. Δεν είναι. Δεν είναι. Αέρα πατέρα. Ο κύριο Καμίνη έδωσε. Έφερα κύριε Κορωνάκη, δεν γίνεται. Οι αξιολογητέ του Δήμου. Μόνο αυτό θα πω. Είσαι πολύ καλό συζητητή, αλλά άσε μα να κάνουμε διάλειμμα. Μια φράση θα μα κόψω την εκπομπή. Περίμενε. Εντάξει. Συνεχίζω μετά. Πάμε. Η ώρα είναι. Η ώρα είναι 11:08:80. Το μόνο που θυμάμαι. Ξεκινάει το Just the Two of Us. Παναγιά μου, παθαίνω πλάκα κάθε φορά που σε ακούω. Είσαι στάρ, ρε παιδί μου. Δεν το πιστεύω. Μπράβο και πάλι. Ο διαγωνισμός παίρνει άλλη τροπή. Σας κακοφάνηκε το 7, τι έγινε? Κάτι δεν μας πήγε καλά. Τα ζευγάρια θα τα